ο πατραϊκός λαός, οι φορείς του, πρέπει να μπούμε μπροστά για το δίκαιο. Όλοι πάτρα στο πόδι. Αυτό είναι το σύνθημα της νέας μεγάλης κινητοποίησης που διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως αρνείται να χρηματοδοτήσει τους Δήμους, δίνοντας μόνο 24 εκατομμύρια από τα 91 και ζητώντας παράλληλα την στελέχωση των υπηρεσιών. Να πλημμυρίσουμε τις σκάλες της Αγίου Νικολάου, να πάμε στην Κεροκοστοπούλου, στην Αγίου Γεωργίου, σε αυτή την περιοχή, να ξεκινήσουμε και για το Σάββατο στις 10 του Φλεβάρι, στις 11 η ώρα, να είναι όλη η πόλη μας στο πόδι. Παρά το γεγονός που σύσσωμα την πόλη του θεωρεί σωστά τα αιτήματα, υπάρχουν διαφωνίες με την στρατηγική. Ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας Κώστας Βόλης, παρότι θεωρεί σωστά τα αιτήματα, χαρακτήρισε περπάτημα την κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής και κατηγόρησε τον Δήμαρχο πως απουσίαζε όταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στην Πάτρα. Θετικώς εμφανίζεται ο επικεφαλής παράταξης Πάτρα Σπουδαία και πάλι στην πρόταση Πελετίδη, υποστηρίζοντας ωστόσο πως μόνο οι κινητοποιήσεις δεν αρκούν. Η τοποθέτησή μου ήμουν ασαφής. Εμείς σαν παράταξη λέμε ναι στις κινητοποιήσεις. Λέμε ναι στις διεκδικήσεις της πόλης μας, γιατί είναι για όλους μας. Όμως, παρακαλούμε τη Δημοτική Αρχή και αυτή να πει ναι στη συνεννόηση, ναι στη συνεργασία, ναι στην ορίμανση μελετών, ναι στα ανοιχτά αυτιά, ναι στα ανοιχτά μάτια. Για την περισπασμό και επικοινωνιακή κίνηση κάνει λόγο η παράταξη Σπιράλη του Πέτρου Ψωμά. Αλλά δεν διεκδικείται έτσι. Και όσες κινητοποιήσεις έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή την παρούσα εδώ και 10 χρόνια, αποδείχθηκαν όλες αναποτελεσματικές. Άρα τα αιτήματα μπορεί να είναι σωστά, ο τρόπος όμως είναι λάθος και γίνεται αυτή τη φορά ειδικά για επικοινωνιακούς λόγους, θα γεμίσουν τις σκάλες για τις φωτογραφίες, κάτι που θα έπρεπε να γίνει για την τελετή έναρξη του καναβαλιού και όχι για να στείλουμε κακή εικόνα με κακά συνθήματα από την πόλη των Πατρών. Σε κάθε περίπτωση, το αγωνιστικό ραντεβού έχει δοθεί για τις 10 Φεβρουαρίου στις σκάλες της Αγίου Νικολάου. Και η Δημοτική Αρχή δεν αποκλείει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Εξάλλου, αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν με κατεύθυνση την Αθήνα.